πρώτη επίκαιρη ερώτηση, την υπαριθμών 273 / 23 δεκάτου 2023, επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδος Πλεύση Ελευθερίας, κυρίου Αλέξανδρου Καζαμία, προς τον Υπουργό Εξωτερικών με θέμα «Η συμμετοχή του Πρωθυπουργού στην πολυμερή διάσκεψη του Καΐρου για τη Γάζα». Κύριε Καζαμία, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, το Σάββατο 21 Οκτωβρίου ο κύριος Πρωθυπουργός συμμετείχε με άλλους αρχηγούς κυβερνήσεων από τη Νότια Ευρώπη και τον Αραβικό κόσμο στην πολυμερή διάσκεψη του Καΐρου για την κρίση στη Γάζα. Στην παρέμβασή του ο κύριος Μητσοτάκης αναγνώρισε, με καθυστέρηση πολλών ημερών φοβόμαστε, ότι οι επιθέσεις έχουν επιφέρει πόνο και τραύματα σε Ισραηλινούς, είπε, και σε Παλαιστίνιους, και υπογράμμισε την πάγια θέση της Ελλάδας υπέρ μιας λύσης δύο κρατών στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, συνόψισε τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης με την διορθωμένη διατύπωση «Το Ισραήλ, είπε, έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα, αλλά βάση του διεθνούς δικαίου». Η Πλεύση Ελευθερίας θεωρεί ότι η ρητορική του Πρωθυπουργού έχει τροποποιηθεί, χρησιμοποιώντας ολιγότερο μονόπλευρες διατυπώσεις υπέρ του κράτους του Ισραήλ. Κάτω από άλλες συνθήκες, ίσως να καλωσορίζαμε αυτή τη διόρθωση. Όμως, σε σχέση με τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης στη Γάζα, που περιλαμβάνουν μια συντελούμενη εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων, καθώς και τον βομβαρδισμό νοσοκομείων, σχολείων, τζαμιών και εκκλησιών, περιλαμβανομένου και του Ελληνοορθόδοξου Ναού του Αγίου Πορφυρίου, θεωρούμε τη ρητορική στροφή του κυρίου Πρωθυπουργού ως καθυστερημένη και δυστυχώς ανεπαρκή. Επιπλέον, το στρογγυλοποιημένο σλόγγαν του κυρίου Πρωθυπουργού περί δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, ένα κραυγαλαίο οξύμορο, το οποίο δύσκολα κρύβει τη συνεχιζόμενη στήριξη της Αθήνας προς την πολεμοχαρή κυβέρνηση Νετανιάχου, παρά την τυπική αναφορά στο διεθνές δίκαιο. Όπως γνωρίζετε, το Ισραήλ δεν μπορεί να βομβαρδίζει αμάχους όπως πράττει ανηλαιώς εδώ και 23 ημέρες. Επίσης, δεν μπορεί να εισβάλλει στη Γάζα στη βάση κανενός δικαιώματος που να πηγάζει από το διεθνές δίκαιο, διότι η κατοχή που ασκεί πάνω στη Γάζα από το 1967 είναι εξ αρχής παράνομη και καταδικαστέα σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Και σας ερωτώ, γιατί η κυβέρνηση δεν καταγγέλει ρητά, όπως κάνουν οι σύμμαχες αραβικές κυβερνήσεις της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, τους αδιάκριτους βομβαρδισμούς αμάχων Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Γάζα και τη συντελούμενη εθνοκάθαρση του Παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ από τις 13 Οκτωβρίου. Γιατί η κυβέρνηση αρκέστηκε απλώς στο να εκφράσει την οδύνη της για τον βομβαρδισμό του Ελληνοορθόδοξου Ναού του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα και δεν υποβάλλει διάβημα στην κυβέρνηση Νετανιάχου, ζητώντας άμεσες εξηγήσεις και καταγγέλλοντας την επίθεση στον ΟΗΕ ως κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ τον κύριο Καζαμία. Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεώργιος Γεραπετρίτης. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Καθηγητά. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω ότι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το ζήτημα του Μεσανατολικού είναι μια στάση αρχής, όπως είναι και συνολικά η εξωτερική πολιτική της χώρας. 9 Οκτωβρίου, δύο ημέρες μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του κράτους του Ισραήλ, η ελληνική κυβέρνηση δια του Υπουργού Εξωτερικών εδήλωσε ότι θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά όλα τα σημεία εκείνα τα οποία υπαγορεύει το διεθνές δίκαιο. Τα σημεία αυτά είναι, πρώτον, ομόθυμη καταδίκη της τρομοκρατίας, της απάνθρωπης μεταχείρισης, της βίας υπό οποιαδήποτε μορφή. Δεύτερον, της απαγόρευσης διακράτησης ομήρων και άλλων ανθρώπων, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν οι άνθρωποι αυτοί ως μέσο διαπραγμάτευσης. Τρίτον, να δημιουργηθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι, να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους όσους έχουν ανάγκη. Τέταρτον, να υπάρξει προστασία των αμάχων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υφίστανται τέτοιου τύπου παράπλευρες απώλειες. Και πέμπτον, να υπάρξει μια διεθνή κινητοποίηση, έτσι ώστε να υπάρξει η λύση στο πλαίσιο ακριβώς των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την οποία και η Ελλάδα υποστηρίζει, για τη συγκρότηση δύο κρατών με πρωτεύουσα της Παλαιστίνης στην
Ανατολική Ιερουσαλήμ. Άρα θα μου επιτρέψετε, κύριε καθηγητά, να επισημάνω ότι όχι απλώς η στάση μας είναι στάση δικαίου, αλλά είναι μία στάση την οποία υπαγορεύουν και τα εθνικά συμφέροντα και η ηθική διάσταση της εξωτερικής πολιτικής. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του Αγίου Πορφυρίου, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι εξ αρχής βρισκόμαστε σε τακτική επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Έχουμε θέσει με ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση το ζήτημα της προστασίας όλων των λατρευτικών χώρων που βρίσκονται στην επίμαχη περιοχή, καθώς και όλων των Ελλήνων οι οποίοι ζουν εκεί. Ειδικά για το συγκεκριμένο γεγονός, υπήρξε αμέσως μία καταδίκη εκ μέρους της χώρας μας. Θα ήθελα να επισημάνω, κύριε καθηγητά, ότι σε δική σας ερώτηση, την επομένη ακριβώς του συμβάντος, ανέφερα και αναγυγνώσκω από τα πρακτικά, θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στο γεγονός το οποίο είχαμε χθες και να καταδικάσω το χτύπημα το οποίο υπήρξε με την απώλεια ζώων στη Λωρίδα της Γάζας σε παρακείμενο κτίριο του μοναστηρίου του Αγίου Πορφυρίου και να επισημάνω με έμφαση ότι η προστασία των αμάχων καθώς επίσης και η διασφάλιση λατρευτικών χώρων αποτελεί ένα αγαθό το οποίο οφείλει να γίνεται απόλυτα σεβαστό από όλες τις πλευρές. Συνεπώς, η στάση μας ήταν εκείνη η οποία έπρεπε. Να επισημάνω ότι το συγκεκριμένο χτύπημα δεν αφορούσε την ίδια τη Μονή του Αγίου Πορφυρίου, αλλά παρακείμενο στόχο εκ του οποίου βεβαίως προέκυψε η κατάρρευση τείχους με τις γνωστές συνέπειες. Η Ελλάδα θα παραμείνει στην αιχμή της διπλωματίας στο ζήτημα αυτό, με ανθρωπιστικές αξίες, έτσι ώστε να προστατευθεί και η ελληνική εθνική εξωτερική πολιτική και βεβαίως να λειτουργήσουμε πάντοτε στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου με σκοπό την προστασία όλων των πολιτών. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό, κύριε Καζαμία, να καλωσορίσουμε κάποιους μαθητές. Γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω-δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέριος Βενιζέλος 30 μαθήτριες και μαθητές και 2 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας. Η Βουλή σας καλωσορίζει και σας εύχεται καλή πρόοδο. Και όπως σας εξήγησαν πριν λίγο οι συνεργάτες μας στη Βουλή, σήμερα παρακολουθείτε μία διαδικασία που ονομάζεται κοινοβουλευτικός έλεγχος. Ο βουλευτής ερωτά και ο υπουργός απαντά. Γι' αυτό και βλέπετε και αυτή την εικόνα στην αίθουσα της Ολομέλειας. Κύριε Καζαμία, μετά από αυτή την διακοπή έχετε το λόγο για τη δική σας δευτερολογία. Να καλωσορίσω και εγώ τα παιδιά που μας παρακολουθούν. Κύριε Υπουργέ, άκουσα με ενδιαφέρον την απάντησή σας, αλλά θεωρώ ότι τη διάρκεια που συντελείται μια ανθρωπιστική καταστροφή των διαστάσεων που βλέπουμε στη Γάζα τις τελευταίες 3 εβδομάδες, το να δηλώνουμε τι θα επιθυμούσαμε και πώς θα επιθυμούσαμε να υπάρχει μια λύση είναι λιγάκι άστοχο. Θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση, κατά την άποψή μας, να πάρει πιο δραστικά μέτρα και να αρθρώσει έναν πιο επιτακτικό λόγο, διότι οι ζωές των Παλαιστινίων χάνονται περίπου 400 με 500 κάθε μέρα. Μιλάτε για μία θέση αρχών και μία επιθυμία εκ μέρους της κυβέρνησης να έρθει σε επαφή με όλα τα μέρη. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Όταν ο κύριος Πρωθυπουργός πήγε στο Κάιρο, συναντήθηκε με Άραβες ηγέτες. Βρισκόταν εκεί ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, ο κύριος Μαχμούντ Αμπάς, και απέφυγε να τον συναντήσει. Ρωτήσαμε την Παλαιστινιακή Αρχή και έχουμε πληροφόρηση από την Παλαιστινιακή Αρχή στην Πλεύση Ελευθερίας ότι υπήρξε σαφής αποφυγή. Κατόπιν τον πήρε τηλέφωνο, επειδή το ίδιο έκανε και ο κύριος Μακρόν, και γνωρίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός σε πολλά θέματα θέλει να παρακολουθεί τον κύριο Μακρόν. Γιατί όμως δεν παίρνει ανεξάρτητες πρωτοβουλίες πιο νωρίς, οι οποίες πραγματικά αναδείχνουν ότι η κυβέρνηση διατηρεί πολιτική επαφών με τις δύο πλευρές. Επίσης, μιλάμε για το διεθνές δίκαιο ακόμη που θα θέλαμε να εφαρμοστεί. Οι άνθρωποι στη Γάζα αυτή τη στιγμή είναι χωρίς φως, χωρίς νερό,
δεν περνάνε τρόφιμα, υπάρχει έλλειψη παντελής ιατρικής περίθαλψης και συντελείται μία διαδικασία εθνοκάθαρσης. Δεν μπορούμε ακόμη να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση ως και να πρόκειται για μία μικρής κλίμακας ανθρωπιστική καταστροφή. Εδώ πρόκειται για κάτι σημαντικό και σας υπογραμμίζω ότι κράτη όπως το Πακιστάν, που είναι σύμμαχοι της Δύσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, αναφέρθηκε στη λέξη γενοκτονία. Μιλάει για κατάσταση γενοκτονίας στη Γάζα. Η Υπουργός Κοινωνικών Δικαιωμάτων της Ισπανίας, μια ευρωπαϊκή χώρα, μέλος του ΝΑΤΟ, μιλάει για γενοκτονία στη Γάζα. Και εμείς λέμε πώς θα θέλαμε να λυθεί αυτό το πρόβλημα κάτω από ιδανικές συνθήκες. Όσον αφορά τον ναό του Αγίου Πορφυρίου, γιατί δεν κάνατε διάβημα στην Ισραηλινή κυβέρνηση να μάθουμε ακριβώς τι έγινε. Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού έκανε λόγο για έναν τοίχο μιας εκκλησίας. Μιας εκκλησίας, είπε, που υπέστη ζημιές. Τι γνωρίζουμε γι' αυτό? Στη δήλωση που κάνατε και πολύ σωστά αναφερθήκατε σε αυτήν, σε απάντηση στην ερώτησή μου την περασμένη εβδομάδα, καταδικάσατε τον βομβαρδισμό και πολύ καλά κάνατε. Αλλά μιλήσατε για το παραπλήσιο κτίριο στην εκκλησία που ήταν ο πραγματικός στόχος. Όμως υπήρξαν και ζημιές στον ίδιο τον ναό. Τα γραφεία της εκκλησίας που ήταν στο παραπλήσιο κτίριο επίσης βομβαρδίστηκαν. Γιατί δεν ζητάτε συγκεκριμένες εξηγήσεις από την κυβέρνηση Νετανιάχου και να πάρετε στεναρές πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να δείξετε πως η Ελλάδα δεν ανέχεται αυτού του είδους τη συμπεριφορά? Πρόκειται για εγκλήματα πολέμου. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων μίλησε για εγκλήματα πολέμου και η ελληνική κυβέρνηση δεν το κάνει. Γιατί? Έχουμε την αίσθηση ότι η κυβέρνηση παραμένει μεροληπτικά προσιλωμένη προς το Ισραήλ, αλλά ταυτόχρονα θέλει να εμφανίζεται ως και να κρατάει ίσες αποστάσεις. Πείτε το με ειλικρίνεια. Δεν κρατάμε ίσες αποστάσεις. Είμαστε με το Ισραήλ. Αλλά μην προσπαθείτε να είστε και με το Ισραήλ και να σας εκτιμούμε διότι κρατάτε πολιτική ίσων αποστάσεων. Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Κύριε καθηγητά, με κάθε σεβασμό, δεν θεωρώ ότι τηρούμε ίσες αποστάσεις. Τηρούμε την στάση εκείνη που επιβάλλουν οι αρχές και αξίες της εθνικής μας πολιτικής, οι οποίες είναι αρχές και αξίες ηθικές. Και θα στηριχθούμε πάνω σε αυτές έως το τέλος. Δεν πρόκειται να διαφοροποιήσουμε τη στάση μας, ούτε τη ρητορική μας, και κατά τούτο σας παραπέμπω από την πρώτη ημέρα του γεγονότος έως και σήμερα στη συνεπή στάση, στον συνεπή λόγο που έχουμε διαμορφώσει για το ζήτημα αυτό. Δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως μετάπτωση. Και επίσης, με κάθε σεβασμό, να επισημάνω ότι η ζωή, κύριε καθηγητά, δεν έχει εθνικότητα. Απώλεια ζωών έχουμε παντού αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και είναι κάτι το οποίο είναι επώδυνο για την ανθρωπότητα. Όταν χάνεται μια ζωή Παλαιστινίου, δεν διαφοροποιείται από το όταν χάνεται μια ζωή Ισραηλινού, ειδικά δε όταν χάνεται η ζωή ενός αμάχου. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ανεχθεί ο σύγχρονος πολιτισμός μας. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία τόσο με το Ισραήλ, όσο και με τις αραβικές χώρες. Εγώ ο ίδιος ομιλώ καθημερινά με πολλές χώρες, με πολλούς ομολόγους μου από τις χώρες του αραβικού κόσμου, για να μπορώ να έχω εικόνα, να είμαι ωφέλιμος, να μπορώ να είμαι δημιουργικός, να προσφέρω τις καλές υπηρεσίες της πατρίδας μου. Ειδικά δε με τον Παλαιστίνιο Υπουργό Εξωτερικών βρίσκομαι σε τακτική επαφή, όπως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με τον Πρόεδρο Αμπάς. Η πολιτική επαφών μας δεν έχει να κάνει με την τήρηση ισορροπιών, έχει να κάνει με την τήρηση των αρχών της εξωτερικής μας πολιτικής. Και κλείνω, αναφερόμενο στο ζήτημα της Μονής του Αγίου Πορφυρίου, αμέσως μόλις συντελέστηκε το χτύπημα αυτό, ο πρέσβης μας στο Τελαβίου, ο πρόξενός μας στην Ιερουσαλήμ, οι διπλωματικές μας αρχές και εγώ προσωπικά ο ίδιος επικοινώνησα με τις αρχές του Ισραήλ και με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ και ζήτησα πληροφόρηση για το ζήτημα αυτό. Πράγματι, επρόκειτο για ένα χτύπημα το οποίο συντελέστηκε σε παρακείμενο στρατιωτικό στόχο. Εξ αυτού υπήρξε παραπλεύρως μία κατάρρευση τείχου περιφερειακού κτηρίου της Μονής του Αγίου Πορφυρίου. Δεν πρόκειται για τα κεντρικά κτίρια. Βεβαίως όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε σαφείς ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει καμία απολύτως απώλεια ούτε αμάχων οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται μέσα σε χώρους θρησκευτικής λατρείας, ούτε βεβαίως και εγκαταστάσεων θρησκευτικής λατρείας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.